τη συνεδρία. Ο κύριος Χατζηγεωργίου. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρα για την υπέρβαση, το υπέρχο συνέδριο. Θα ήθελα αρχικά, να μιλώντας για την ομιλία του κυρίου Πατριανάκου, να πούμε καλά για τα ωφέλη της άσκησης, σαφώς κανείς δεν τα αμφιβητεί. Όλοι γνωρίζουμε ότι η άσκηση μόνο ωφέλη έχει τόσο από πλευράς αρρύθμισης αρτηριακής πίεσης, του λιπηδενικού προφίλ, της αντίστασης ινσουλίνης, στους εφανείους ασθενείς επίσης, ότι βοηθάει στη μείωση των εμφραγμάτων και στην μείωση της θνητότητας και της θνησιμότητας, το ίδιο βεβαίως και στην καρδιακή ανεπάρκεια. Σε ό,τι αφορά όμως την συστηματική μορφή άσκησης, βλέπουμε ότι έχουμε μια αύξηση της τάξης του 10 έως και 20% των διαστάσεων της καρδιάς. Και επίσης, η διάταση αυτή η οποία έχουμε, είναι μια, το χαρακτηριστικό είναι ότι είναι συμμετρική. Σε περίπτωση τώρα που έχουμε κάποιες ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλαγές, που συνδυάζονται με ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλαγές, τότε είναι, ξέρω εγώ, κάποιο μπλοκ αριστερού σκέλους, κάποια αρνητικά τάφα, κάποιο παθολογικό κύμα Q, κάποιο κύμα Ε. Γνωρίζουμε ότι κάνουμε την περιφογραφική διερεύνηση, την καρδιοαναπνευστική κόπωση, έχουμε την διερεύνηση με το MRI, το Holter, καθώς και τα γενετικά τεστ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρηση και το παράδειγμα που έφερε ο κ. Πατριανάκος για το νεαρό, στον οποίο είχε επηρεαστεί το κλάσμα της οθήσεως και του έκανε μια δοκιμασία, ένα stress echo. Και θα ήταν και σαν ερώτηση την οποία κάνω, μήπως τελικά, αντί όλη αυτή τη σειρά των εξετάσεων που κατονόμασα, κατευθείαν μπαίναμε στη λογική της διερεύνησης των αθλητών αυτών, κατευθείαν απευθείας με την διενέργεια ενός stress echo, αντί για όλα τα προηγούμενα. Αυτό, σε ό,τι αφορά για το κομμάτι της επανεμάτωσης στην καρδιακή ανεπάρκεια, το σχόλιο είναι ότι ουσιαστικά από μία μελέτη, η πρώτη μελέτη που ήταν από την Veteran Affairs Cooperative of Surgery, είχε δείξει σε άτομα που είχαν κλάσμα εξωθήσεως μικρότερο από 50%, και το νούμερο είναι εντυπωσιακό, ότι είχαν μια ιδιαίτερη θετική έκβαση όταν είχαν αντιμετωπιστεί μια ορθοστεφανία παράκαμψη. Και το νούμερο είναι εντυπωσιακό, διότι μετά από 11 χρόνια το ποσοστό επιβίωσης ήταν 50% έναντι 38% των ασθενών που είχαν πάει συντηρητικά. Βεβαίως, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι όταν μιλάμε για καρδιακή ανεπάρκεια, όχι με βάση τα guidelines, τα οποία τα ορίζουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 30% βεβαίως, αλλά μικρότερο από 50%, όπου εκεί πέρα είναι ένδειξη 1B και 1B και 1C, η ορθοστεφανία παράκαψη σε ανθρώπους οι οποίοι αναμένεται να έχουν καλύτερη, συστήνεται μάλλον ορθοστεφανία παράκαμψη, σε ασθενείς οι οποίοι αναμένεται να επιβιώσουν για πάνω από ένα έτος και είναι και σε καλή λειτουργική κατάσταση. Και σε περίπτωση που είναι ακατάλληλη χειρουργική επέμβαση, είναι ένδειξη 2β να αντιμετωπιστούν με αγγειοπλαστική. Ασθενείς οι οποίοι επίσης, μια άλλη μελέτη ήταν η μελέτη CAS, οι οποίοι είχαν δει ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, όπου είχαν συγκρίσει την επανεμάτωση με την ορθοστεφανία παράκαμψη. Και εκεί επίσης είδαμε ότι η θνητότητα ήταν πολύ μεγαλύτερη στους ασθενείς οι οποίοι είχαν πάει συντηρητικά από τους ασθενείς οι οποίοι είχαν αντιμετωπιστεί με ορθοστεφανία παράκαμψη. Γενικότερα, για τα χαμηλά κλάσματα εξωθήσεως, κάτω του 35%, είναι σημαντικό από τη μελέτη ΚΑΣ ότι θα ωφεληθούν περισσότερο οι ασθενείς οι οποίοι έχουν για τουλάχιστον 5 έως 12 τμήματα μυοκαρδίου με βιωσιμότητα. Αυτά λοιπόν, μετά από μια ορθοστεφανία παράκαμψη, δείχνει ότι η θνητότητά τους θα πέσει στο 3% έναντι 31%, τεράστια διαφορά των ασθενών οι οποίοι θα πάνε συντηρητικά. Βεβαίως, για τη μελέτη STITCH που είχε δημοσιευτεί στο New England Journal of Medicine, μας την παρουσίασε εξαιρετικά και ο Νίκος, ο κ. Κουτσογιάννης, και είδαμε, δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Αυτά είναι γενικά τα σχόλια τα οποία έχω να κάνω. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Απλώς αυτό θα ήθελα λίγο για τον κύριο Πατριανάκο, όταν έρχομαι,
για την θέση του stress echo στους ασθενείς στους οποίους έχουμε αυτόν τον προβληματισμό. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Προχωρούμε στα σχόλια του κυρίου Ιερομόναχου. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να παρακολουθήσω αυτό το πολύ ωραίο συνέδριο. Πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα. Κυρίως καρδιολογικά, βέβαια, εγώ είμαι καρδιοχειρουργός. Περισσότερο έχω καλυφθεί σχεδόν παντού. Δεν έχω να προσθέσω κάτι ιδιαίτερο, πέρα από το ότι κυρίως όσον αφορά το ερώτημα του είδους της επανεμάτωσης σε ασθενείς με πολύ χαμηλό κλάσμα εξώθησης, κατά πόσο η παρουσία ή όχι βιώσιμου μυοκαρδίου παίζει κάποιο ρόλο. Δυστυχώς, στην κλινική πράξη, τα αποτελέσματα δεν είναι πάντοτε ενθαρρυντικά σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρκετό βιώσιμο μυοκάρδιο. Και εκεί παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η συνοσηρότητα των ασθενών. Δηλαδή, η νεφρική τους ανεπάρκεια, η γενική τους κατάσταση. Αυτά, κύριε. Δηλαδή, πιστεύω ότι θέλει μια απόφαση ολόκληρου του καρδιακού team κατά πόσο θα πρέπει να προχωρήσει κάποιος σε κάποια χειρουργική αντιμετώπιση. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα, ήθελα και εγώ να ρωτήσω αυτό όσον αφορά τον τρόπο διαφοροδιάγνωσης ανάμεσα σε μια καρδιακή ανεπάρκεια μυγής και σε αθλητική καρδιά. Αν όντως χρειάζονται όλες αυτές οι εξετάσεις, γιατί και εγώ σε κάποιες μελέτες που είδα δίνουν μεγάλο βάρος στο exercise echo, δηλαδή στο stress echo, και λιγότερο ρόλο στα υπόλοιπα. Και εγώ ήθελα να κάνω και εγώ την ίδια ερώτηση, αν θα έφτανε μόνο ένα απλό stress echo σε αυτούς τους ανθρώπους, να μην χρειάζεται να μπουν στην υπόλοιπη διαδικασία. Αυτά. Πάλι συγχαρητήρια. Πολύ ωραία και μου λέει. Κύριε Παντριανάκο, ένα λεπτό να απαντήσετε. Γιατί αφορά και βασικά. Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο και κύριε Χατζηγεωργίου, εσείς, στο ότι νομίζω το τόνισα κιόλας. Αν είδατε από την παρουσίασή μου, από ένα exercise echo, αλλά όταν λέμε exercise echo, εννοούμε με άσκηση. Δεν εννοούμε με δοβουταμίνη. Έτσι, να το κάνουμε ξεκάθαρο. Είναι με φυσική άσκηση. Και να δούμε τι γίνεται μετά. Ανέρεσα τη μαγνητική που μου είχε έρθει το 2009 και έλεγε διατατική μυοκαρδιοπάθεια και αριθμιογόνος δεξιά κοιλία. Όλα τα βάζουμε στο κλινικό, όλα τα βάζουμε σε αυτά που έχουμε για τον ασθενή. Και νομίζω ότι η άσκηση, η περιχογραφία μετά από άσκηση, είναι από τα πιο σημαντικές εξετάσεις. Εδώ μου επιτρέπετε. Στον κύριο Παντριανάκο, ήταν ένας συγκεκριμένος ορισμός της αθλητικής καρδιάς. Διότι μην ξεχνάμε ότι είναι και η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια που θέλει διαφορική διάγνωση από την... Άρα, στον κύριο Παντριανάκο ήταν κάτι συγκεκριμένο. Η αθλητική καρδιά των ποδηλατών, ενδεχομένως των τριαθλητών, αυτή. Όχι αρσιβαριστών ή αυτών που κάνουν τέτοιο, έτσι. Άρα ένα κομμάτι της αθλητικής καρδιάς. Ένα κομμάτι της αθλητικής καρδιάς, αλλά όμως νομίζω ότι σε όλα τα κομμάτια η άσκηση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να δούμε τι κάνει η καρδιά μετά από άσκηση. Συμφωνούμε απόλυτα. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ομιλητές και εσάς για την υπομονή σας.